Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προς στιγμή νόμιζα ότι ζω σε εφιάλτη. Ακούγοντας τον κύριο Γεωργιάδη. Βεβαίως, ο εφιάλτης φαίνεται ότι είναι πραγματικότητα. Και είναι η απόψη του κυρίου Γεωργιάδη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι η συνιστόσα του λαός, η οποία φαίνεται ότι έχει εισβάλει μέσα στη Νέα Δημοκρατία εδώ και αρκετά χρόνια. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, δεν κατάλαβα την έμεση υπεράσπιση αναφέρεστε στο πρωτοσέλιδο του Μακελιού. Αυτό υπερασπιστήκατε. Γιατί με αφορμή σε άλλο έντυπο, υπερασπιστήκατε το Μακελιό, το πιο χυδαίο φασιστικό έντυπο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και γνωρίζοντας ότι η εκδότης του ήδη παραπέμπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες. Κύριε Γεωργιάδη, εάν έχετε απορίες για τα βιβλία του Υπουργού Εξωτερικών, δεν έχετε να συγκρίνετε τα δικά του βιβλία με αυτά που πουλάγατε εσείς. Αλλά εσείς ειδικά είστε ο τελευταίος που όταν απευθύνεστε στο ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε να μιλάτε για καρεκλίτσες. Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει η στόφα του αριστερού βουλευτή και αγωνιστή. Δεν έχετε καμία ιδέα. Είσαστε πολύ μακριά. Είναι χάος αυτό που μας χωρίζει. Ιδιαίτερα εσάς που μεγάλη ευκολία επιδείξατε από το ένα καράβι στο άλλο. Βεβαίως ο κύριος Καρατζαφέρης σήμερα έμαθα ότι σας δίνει εσάς και του κυρίου Βορύδη συγχαρητήρια, διότι πάτε να φέρετε στο σωστό δρόμο τη Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, είναι φανερό πλέον, επιβεβαιώνεται, ότι εξ αρχής η Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως του περιεχομένου της συμφωνίας που φέρνουμε, θα την καταψήφιζε. Και ο λόγος νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητός, διότι δεν θέλησε να πάρει με σαφήνεια μία θέση. Γιατί δεν θέλησε να πάρει με σαφήνεια μία θέση? Δεν τοποθετήθηκε ποια είναι η σημερινή της θέση. Εξεφανίστηκε ως διαμαγείας η υπεράσπιση της προηγούμενης θέσης των προηγούμενων κυβερνήσεων, της σύνθετης ονομασίας, του έργα όμνες, της δαγματική αναθεώρηση. Αυτά χαθήκανε. Εμφανίστηκε καταρχήν να λέει και να μας εγκαλεί και λέει φέρτε την συμφωνία ολόκληρη, όχι σαλαμοποιημένη, όχι κατακαιρματισμένη. Ήρθε ολόκληρη η συμφωνία. Και τώρα που ήρθε η συμφωνία, ενώ πριν από λίγες μέρες μας έλεγε φέρτε τη αφού πρώτα υλοποιηθούν τα βήματα που προβλέπει και μετά να τη φέρετε για ψήφιση, τώρα έρχεται και ζητάει το ακριβώς αντίθετο. Γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση μέσα από την διαπραγμάτευση των τελευταίων ετών, μια πετυχημένη τακτική η οποία βάζει συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την τελική έγκριση της συμφωνίας, θέλει αυτή την επιτυχία να την ακυρώσει. Είναι φανερό όμως, και νομίζω ότι το είδατε μόλις πριν από λίγο από την παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη, γιατί υπάρχει αυτή η τακτική. Διότι η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας είναι όμηρος όλης αυτής της ακροδεξιάς ομάδας που εισέβαλε στη Νέα Δημοκρατία επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά. Όλα λοιπόν γίνονται γι' αυτό. Για να μην κακοκαρδίσουμε τον Αντώνη Σαμαρά τις απόψεις αυτές οι οποίες ως όγαμπροι τείνουν να γίνουν κυρίαρχοι του παιχνιδιού εντός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορεί να εξηγήσει με πάρα πολύ σαφή τρόπο γιατί υπάρχει αυτή η ασυνέχεια από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί υπάρχει αυτός ο εθνικολαγιστικός τυχοδιοκτισμός που αρνείται σε ένα ιστορικό κόμμα το οποίο μετά το 1974 συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες στιγμές για την Ελλάδα. Πάει να αμαυρώσει αυτή την ιστορία. Θα μου πείτε, σας έπιασε ο πόνος για τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Για τη χώρα μας έπιασε ο πόνος. Διότι κατορθώνουμε και φέρουμε την πιο προωθημένη συμφωνία που έχει ποτέ στα χέρια της η χώρα και ερχόσαστε σήμερα να την υπονομεύσετε. Πουλάτε έναν κάλπικο πατριωτισμό. Είστε πατριωτοκάπηλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μπορεί ο φόβος, και απευθύνομαι στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί ο φόβος, μην τυχόν και γεννηθεί ένα κόμμα από τα δεξιά, να μας κάνει, να σας κάνει να υιοθετείτε μια τέτοια πολιτική, η οποία ουσιαστικά να ποτίζει το δέντρο της ακροδεξιάς. Διότι αυτά όλα που λέτε, το μόνο που κάνουν είναι να μετατοπίζουν την συνολικά την πολιτική ζωή του τόπου προς πιο ακροδεξιές, εθνικολαϊστικές σχέσεις. Η όλη η ρητορική σας, όλα τα επιχειρήματά σας, αυτά τα οποία έχουν αναφερθεί
το τελευταίο διήμερο εντός της αιθούσης ουσιαστικά ενθαρρύνουν αυτές τις απεχθείς φασιστικές φωνές που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Κοινοβούλιο. Και έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε λοιπόν να κατακαιρματίζετε μια εθνική ενότητα που υπήρξε τα τελευταία χρόνια γύρω από την υπόθεση της Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και την παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη. Επρόκειτο περί μιας τραγωδίας. Δράμα. Από τη μία, να θες να ασκήσεις κριτική στον Αντώνη Σαμαρά, κάπου να λες κάτι για πατριδοκαπηλεία, να θες να υπερασπιστείς την ιστεροφημία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά τελικά να δείχνεις αλληλεγγύη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτά όλα γιατί? Για χάρη των απόψεων του Αντώνη Σαμαρά. Πρόκειται για ένα δράμα στο οποίο ειλικρινά συμπάσχω. Αλλά ταυτόχρονα όμως, συμπάσχω, θα σας πω γιατί συμπάσχω, στο ανθρώπινο επίπεδο. Στο ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά προσέξτε να δείτε. Επειδή πρόκειται όμως για ζητήματα εθνικά, αν ήταν μια δικιά σας προσωπική οικογενειακή υπόθεση, θα ήταν παντελώς αδιάφορο. Αφορά όμως την προοπτική της χώρας. Αλήθεια, τι έχετε να πείτε για την Μακεδονία? Ποια προοπτική δίνετε στην ελληνική Μακεδονία? Τι έχετε να της πείτε? Θέλετε τα ροδάκινα της Σημαθίας να πηγαίνουν κατευθείαν στις ευρωπαϊκές αγορές της Ευρώπης μέσω ενός νέου σιδηροδρομικού δικτύου? Θέλετε να γίνει το σημείο αναφοράς η Θεσσαλονίκη, αυτό που πάντοτε ιστορικά ήταν σε περίοδους ειρήνης η πρωτεύουσα των Βαλκανίων? Θέλετε το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας να είναι αυτό το οποίο να μοιράζει πολιτισμό, να διδάσκει πολιτισμό, να μαθαίνουμε τη δικιά τους ταυτότητα, να μαθαίνουν αυτή τη δικιά μας ταυτότητα, ναι ή όχι? Υπήρξε ποτέ άλλη περίοδος που μεγαλούργησε η Βόρειος Ελλάδα, η Μακεδονία, πλην αυτών των περιόδων που συνυπήρχε με τους βόρειους γείτονές της ειρηνικά και όλοι μαζί κάναν βήματα προς την ανάπτυξη? Αυτό δεν το σκέφτεστε? Δεν σας ενδιαφέρει? Ή και πάλι αυτό το ταμάχι της εξουσίας σας κάνει να υπονομεύετε μια δυναμική που περικλείεται σε αυτή τη συμφωνία? Και είναι η δυναμική αυτή η οποία ανεβάζει το διπλωματικό της κύρος και συνδυασμένη με την έξοδο από την κρίση δίνει νέες προοπτικές για τη χώρα. Την αναδεικνύει ως σταθερό άξονα ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Τα Βαλκάνια έχουν χαρακτηριστεί ως η πυρηταποθήκη της Ευρώπης. Το γνωρίζετε καλά. Και εδώ γίνεται ένα βήμα υπέρ της ειρήνης, υπέρ της συνύπαρξης των λαών, της συνεργασίας. Και σε αυτό πάνω είστε απέναντι. Γιατί όλα αυτά για χατήρι του κυρίου Σαμαρά και των απόψεών του. Είναι μεγάλη η ευθύνη, συνάδελφοι, της Νέας Δημοκρατίας που δεν είστε με αυτή την ακροδεξιά παράδοση. Και θα πρέπει να το αναλογιστείτε. Θα πρέπει να το αναλογιστείτε. Διότι, όπως είπαμε και πριν, δεν είναι μια δικιά σας προσωπική υπόθεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μπροστά μας, έχουμε στα χέρια μας την καλύτερη συμφωνία. Μία συμφωνία η οποία, ειλικρινά, εμείς που την υπερασπιζόμαστε στη Βουλή, που την φέρνουμε στη Βουλή ως κυβέρνηση, ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Διότι συνδυάζουμε το όνομά μας με μία συμφωνία η οποία κάνει ένα βήμα για την ειρήνη, ένα βήμα για τη συνεργασία των λαών, ένα βήμα για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αυτές είναι οι μεγάλες αξίες της αριστεράς και αυτό συνδυάζεται με το όφελος της χώρας και του λαού της. Εμπνεόμαστε λοιπόν από αυτές τις μεγάλες αξίες και με αποφασιστικότητα, χωρίς να βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις όπως κάνετε εσείς, χωρίς να υιοθετούμε καιροσκοπικές τάσεις, θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε αυτό το εθνικό βήμα για το λαό μας, για την ιστορία της, για την ειρήνη, για την αλληλεγγύη, για τη συνύπαρξη στα Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Μισό λεπτό, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε, κύριε Γεωργιάδη, μην ανασκουμπώνεστε. Μισό λεπτό.